τηλεόραση γιατί σταμάτησε να κάνει, γιατί είχε τεράστια επιτυχία το παιχνίδι που έκανε. Τα νούμερα έλα να σου πω, πήγαινε πολύ καλά από τα νούμερα και είχε μεγάλη επίτυχη. Ο κόσμο το αποδέχτηκε. Και του είχε λείψει, γιατί ήταν ένα παλιό κόνσεπτ, άκρο ανανεωμένο με τη δικιά σου παρουσία. Βέβαια, να πει στον κόσμο το βάφτισμα το πυρό σου, το πήρε μαζί μου σε παρουσιαστή. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Γιατί δεν σε ξαναείδαμε τηλεοπτικά. Μπορεί να μην άρεσε την τηλεόραση. Δεν ξέρω, όχι, δεν μου είχε γίνει κάποια άλλη πρόταση. Θα ξανά έκανα εννοείται. Αλλά εγώ θέλω να κάνω το κάστρο του Τακέση. Δεν θυμάσαι. Ναι. Αυτό θέλω να κάνω. Αυτό. Ή το κάστρο του Τακέση ή το άκου να δει που είχε κάνει. Που έπαιρνε ένα μικρόφωνο ο Φερεντίνο παλιά και έβγαινε έξω και τρολάρε. Όχι, άστο να τα λέει αυτά. Έτσι κι αλλιώ αυτά είναι κόνσεπτ τα οποία πρέπει να τα αγοράσει για να τα. για να τα ξέρει τη λεκτό ασφαλού. Έχει μάθει, έχει τηλεοπτική εμπειρία το παιδί. Παιδί, για πε μου τώρα, ελεύθερο, μόνο, γιατί είδα και δικά σου δημοσιεύματα για να έρθουμε και στα δικά σου με γνώμη στι τόσει. Ερωτευμένος. Αυτό παλιό, last year έλεγε. Πριν τρεις μήνες. Όχι καλά, αυτό εντάξει, σε τρεις μήνες εγώ έχω αλλάξει τέσσερις πλανήτες. Όχι, όχι, είμαι μόνος μου. Γιατί. Γιατί τώρα άμαξε, γιατί είμαι μόνος μου. Ποιο να μ' αντέξει με, ρε Τάσο. Με ξέρεις, ποιο να μ' αντέξει. Ποιο να μ' αντέξει, ρε Τάσο, ρε. Πες μου τι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον. Τι θα ήθελα να κάνω στο μέλλον. Να δω την ανιψιά μου να μεγαλώνει. Πόσο είναι η ανιψιά? Είναι 10 μηνών. Είναι πολύ μικρή. Είναι ένα μικρούλι πολύ. Είναι η μυρτό μου. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό που έχω γίνει θείος. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Να βλέπω την ανιψιά μου να μεγαλώνει, να είναι υγιής. Να κάνουμε ωραία τραγούδια. Και να κάνεις και εσύ οικογένεια, να δεις το δικό σου το παιδί. Όχι, γιατί όχι, ναι, γιατί όχι. Πολλά παιδιά. 3.000 παιδιά. Βέβαια, ποια γυναίκα δεν κάνει 3.000 παιδιά. Τι να κάνει. Δεν ξέρει, μια γυναίκα. Μπορεί να έχουμε πολλέ γυναίκε να κάνουμε 3.000. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να σε ρωτήσω, εσύ Eurovision θα πήγαινε. Εγώ Eurovision δεν θα πήγαινα με τίποτα. Γιατί θα χανόμουν εκεί πέρα. Θα αργούσα. Δεν θα έκανα ποτέ πρόβα. Γιατί από ό,τι ξέρω εκεί πέρα. Ναι, έτσι δεν είναι. Με τα ωράρια και τα λεπτά πρέπει να είσαι έτσι. Οπότε τελευταία θα πήγαινα. Δεν είσαι να μπει σε καλούπι και σε προγράμματα. Μωρέ, είμαι μωρέ, απλά ξέρεις τι. Δεν είμαι. Όχι, όχι, δεν είμαι. Είναι δύσκολο. Εδώ είχαμε. Όχι να λέω, μια συνάντηση με τον κύριο Στεφάνου και τα παιδιά. Και ξεχάστηκα, έβλεπα Netflix. Τότε που ήταν να παρουσιάσουμε μαζί τα music events, είχε ξεχάσει να έρθει και μα είπε στον παπά ότι είχε ένα. Αυτό δεν θυμάσαι το τσιρότο. Ναι, ρε. Είχα τύχει. Τι είχε πάει τότε. Μεγάλη στέψη. Ναι, ρε. Δεν θυμάσαι, ναι, καλέ. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Είχα ληστέψει και είχα μεγάλη χτυπήση και είχα πορτοφόλια τέτοια ιστορία. Δεν είχα και εδώ πέρα τα ράματα. Κάποια χτυπήση μπήκα και εγώ τώρα, δεν είμαι. Πολλά λεφτά. Όχι, πολλά ράματα. Ακόμα το σημαντικό του. Έκανε καταγγελία, βρεθήκανε. Όχι, καλύτερα βρεθούν.